Σαββάσβο Ρώθεος, αφού με τη βοήθεια του Θεού ασπάστηκε το μοναχικό βίο, αναχώρησε για το κοινόβιο του Αβά Σερίδη. Α, με παίρνουν βίντεο. Ω, τι κάνετε, είστε καλά. Χαίρετε. Είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και ώρα είναι ώρα για πνευματική γυμναστική. Και πνευματική γυμναστική με Αβά Δωρόθεο. Έναν τρομερό Άγιο ψυχοθεραπευτή. Είχα κάνει κάτι ομιλίες πριν 4 χρόνια και τις είχα ηχογραφήσει στο στούντιο του φίλου μου του Κωστή, ο οποίος έφυγε από αυτή τη μάταιη ζωή και ελπίζω τώρα βρίσκεται στον παράδεισο. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Κωστή, σου αφιερώνω αυτό το βίντεο. Είχαμε βάλει και κάτι νερά να τρέχουν, κάτι θροίσματα φίλων και όλα αυτά, έτσι το κάνουμε πιο ωραίο, σαν να βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι ακουστικά τα βίντεο, δεν θα βλέπετε εμένα, ευτυχώς. Και επειδή σας άρεσε πολύ το βίντεο που κάναμε 7 σωματικές πράξεις μετανοίας, είπα να σας δώσω πνευματική τροφή. Καλή, βαριά, γεμάτη πρωτεΐνες. Εντάξει, οπότε ακούστε τα, γράψτε τα σχόλια αν σας άρεσε και μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας. Απάνθεσμα εκ των ασκητικών έργων του Αβά Δωροθέου. Ο Αβάς Δωρόθεος έζησε κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου η μοναχική ζωή στην Παλαιστίνη βρισκόταν σε μεγάλη άνθηση. Γεννήθηκε πιθανότητα στην Αντιόχεια από χριστιανική και πλούσια οικογένεια. Απόκτησε εξαιρετική μόρφωση κοντά στον φιλόσοφο Προκόπιο τον Γαζαίο, ενώ από ό,τι συμπεραίνουμε από τη διακονία του στο νοσοκομείο της Μονής του Αβά Σερίδου, είχε και γνώσεις ιατρικής. Για τον Αβά Δωσίθεο. Ο πραγματικά μακάριος Αβάς Δωρόθεος, αφού με τη βοήθεια του Θεού ασπάστηκε το μοναχικό βίο, αναχώρησε για το κοινόβιο του Αβά Σερίδου. Εκεί βρήκε πολλούς μεγάλους ησυχαστές και ανάμεσά τους και δύο μεγάλους γέροντες που είχαν διαπρέψει στην αρετή, τον Αγιώτατο Βαρσανούφιο και το μαθητή και συνασκητή του Αβά Ιωάννη, που ονομάστηκε και προφήτης επειδή είχε λάβει από το Θεό το διορατικό χάρισμα. Παρέδωσε τότε τον εαυτό του σε αυτούς με πολλή εμπιστοσύνη που το εμπνεύστηκε τόσο από το Θεό όσο και από τους ίδιους και επικοινωνούσε με τη μεσολάβηση του Αβά Σερίδου με το μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο και αξιώθηκε να υπηρετήσει και τον Αβά Ιωάννη. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι αποφάσισαν από κοινού να κτίσει ο Αβάς Δωρόθεος νοσοκομείο σε εκείνα τα μέρη και να το φροντίζει ο ίδιος, επειδή πολλοί ταλαιπωρούνταν οι αδελφοί όταν αρρώστεναν, γιατί δεν είχαν ποιος να τους περιποιηθεί. Έκτισε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το νοσοκομείο, με τις δαπάνες του κατασάρκα αδελφού του, που ήταν άνθρωπος πολύ φιλόχριστος και φιλομόνος. Και ο ίδιος ο Αβάς Δωρόθεος, όπως προείπα, μαζί με μερικούς άλλους ευλαβείς αδελφούς, περιποιόταν τους αρρώστους, ενώ συγχρόνως ο ίδιος είχε και τη φροντίδα της διοικήσεως. Μια μέρα ο ηγούμενος, ο Αβάς Σέριδος, έστειλε και προσκάλεσε τον Αβά Δωρόθεο από το νοσοκομείο στο μοναστήρι. Όταν έφτασε στη μονή ο Αβάς, βρήκε κοντά στον ηγούμενο κάποιο νέο που φορούσε στρατιωτικά ρούχα και ήταν πολύ λεπτεπίλεπτος και όμορφος. Ο νέος αυτός είχε έρθει τότε στο μοναστήρι με κάποιους ανθρώπους του Δούκα, αγαπητούς στον Αβά Σέριδο. Μόλις λοιπόν έφτασε ο Αβάς Δωρόθεος, τον πήρε ιδιαίτερα ο ηγούμενος και του είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν τούτο το νέο και λένε ότι θέλει να μείνει εδώ στο μοναστήρι. Φοβούμαι όμως μήπως ανήκει σε κανέναν από αυτούς τους μεγάλους και ή έχει κλέψει τίποτα ή έχει κάνει και θέλει να ξεφύγει και βρεθούμε σε πειρασμό. Γιατί ούτε η εμφάνισή του ούτε η όψη του δείχνουν άνθρωπο που θέλει να γίνει μοναχός». Ο νέος αυτός ανήκε στην ακολουθία κάποιου στρατιλάτη και ζούσε με πολύ άνεση και καλοπέραση. Πάντοτε βέβαια οι ακόλουθοι τέτοιων στρατηγών ζουν μέσα σε ατμόσφαιρα τριφυλής αμαρτωλότητας και ματαιοδοξίας και ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού. Μερικοί όμως άνθρωποι του στρατηλάτη του διηγήθηκαν σχετικά με την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει να γνωρίσει τα μέρη εκείνα. Ζήτησε λοιπόν από τον στρατηλάτη να το στείλει να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Ο στρατηλάτης, επειδή δεν ήθελε να το λυπήσει, βρήκε έναν έμπιστο και καλό φίλο του που πήγαινε σε εκείνα τα μέρη και του είπε: «Κάνε μου τη χάρη και πάρε αυτό το νέο μαζί σου, γιατί θέλει να γνωρίσει τους Αγίους Τόπους». Εκείνος, επειδή τον ανέλαβε με την παράκληση του στρατηγού,
τον περιέβαλε με κάθε είδους τιμή, του παρήχε κάθε είδους ανάπαυση και τον καλούσε να τρώει στο οικογενειακό του τραπέζι. Όταν λοιπόν έφτασαν στην Αγία Πόλη και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, πήγαν στη Γεθσημανή. Εκεί υπήρχε ένας πίνακας που παρουσίαζε την κόλαση, καθώς στεκόταν ο νέος και παρατηρούσε την παράσταση γεμάτος έκπληξη, βλέπει μια σεμνή γυναίκα με πορφυρένια ρούχα να στέκεται κοντά του και να του δείχνει χωριστά τον καθένα από εκείνους που κολλάζονταν και του έλεγε και μερικά άλλα σαν δικές της νουθεσίες. Ο νέος καθώς την άκουγε έμεινε άναυδος και κατάπληκτος, γιατί όπως είπα ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού ή κάτι για την κρίση. Της λέει λοιπόν: «Κυρία, τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποφύγει αυτές τις τιμωρίες?» Και εκείνη του απάντησε και του είπε: «Να νηστεύεις, να μην τρως κρέας, να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και θα γλιτώσεις από αυτές τις τιμωρίες». Αφού δεν του έδωσε τις τρεις αυτές εντολές, δεν ξαναφάνηκε μπροστά του, αλλά έγινε άφαντη. Από τότε λοιπόν ο νέος ήταν γεμάτος κατάνοιξη και τηρούσε τις τρεις εντολές που του έδωσε εκείνη η γυναίκα. Ο φίλος όμως του στρατιλάτη, βλέποντάς τον να νηστεύει και να μην τρώει κρέας, στεναχωριόταν για το πώς θα το δικαιολογήσει στο στρατιλάτη, επειδή ήξερε ότι ο στρατιλάτης τον αγαπούσε και τον φρόντιζε πολύ. Οι δε στρατιώτες που ήταν μαζί του, όταν είδαν τη συμπεριφορά του αυτή, του είπαν: «Παιδί μου, αυτά που κάνεις δεν είναι καμώματα ανθρώπου που θέλει να ζει στον κόσμο. Αν θέλεις να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο, πήγαινε σε μοναστήρι να σώσεις και την ψυχή σου». Αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα για τον Θεό, ούτε για το τι είναι μοναστήρι. Μόνο τηρούσε ό,τι είχε ακούσει από εκείνη τη γυναίκα. Τους λέει λοιπόν: «Να με οδηγήσετε όπου νομίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω πού να πάω». Και όπως είπα, μερικοί από αυτούς ήσαν αγαπητοί στον Αβά Σέριδο και ήρθαν στο μοναστήρι φέρνοντας μαζί τους και το παιδί. Όταν λοιπόν έστειλε ο Αβά Σέριδος τον Μακάριο Δωρόθεο να μιλήσει μαζί με τον νέο και να τον ψυχολογήσει, ο νέος δεν ήξερε να απαντήσει τίποτα άλλο παρά μόνο έλεγε: «Θέλω να σωθώ». Επέστρεψε τότε ο Μακάριος Δωρόθεος και είπε στον Αβά: «Αν συμφωνείς να το δεχτείς στο μοναστήρι, μη φοβηθείς καθόλου, γιατί δεν βλέπω να έχει τίποτα κακό». Και ο Αβάς του απάντησε: «Έλα λοιπόν, κάνε αγάπη και πάρε τον μαζί σου για να σωθεί, γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω ανάμεσα στους αδελφούς». Εκείνος όμως από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να το δεχτεί και έλεγε με σεμνότητα: «Οι δυνάμεις μου δεν μου επιτρέπουν να σηκώσω το βάρος κάποιου άλλου. Αυτό είναι πάνω από τα μέτρα μου». Τότε του είπε ο Αβάς Σέριδος: «Εγώ θα σηκώσω και το δικό σου και το δικό του βάρος. Εσύ γιατί στεναχωριέσαι?» Τότε ο Αβάς Δωρόθεος του είπε: «Αφού λοιπόν έτσι αποφάσισες, αν ευλογείς, ενημέρωσε το γέροντα Βαρσανούφη». Και εκείνος του είπε: «Να είναι ευλογημένο, θα του το πω». Πηγαίνει λοιπόν ο Αβάς Σέριδος και το λέει στο μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο και αυτός έδωσε την εξής απάντηση για τον Αβά Δωρόθεο: «Να δεχθείς αυτό το νέο». Τότε τον δέχτηκε με χαρά και τον είχε μαζί του στο νοσοκομείο. Το νέο τον έλεγαν Δοσίθεο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα του φαγητού, του λέει ο Αβάς Δωρόθεος: «Φάε ώσπου να χορτάσεις, μόνο να μου πεις πόσο έφαγες». Και εκείνος αφού έφαγε, ήρθε και του είπε: «Έφαγα 1,5 καρβέλι. Ζύγιζε δε το κάθε καρβέλι 4 λίτρες. Πρόκειται προφανώς για ρωμαϊκές λίτρες που χωρίζονταν σε 12 ουγγές, δηλαδή 327 γραμμάρια. Το κάθε καρβέλι ζύγιζε 1300 γραμμάρια. Ο Δοσίθεος λοιπόν αρχικά έτρωγε περίπου 2 κιλά ψωμί». Του λέει λοιπόν: «Αισθάνεσαι καλά τώρα, Δοσίθε?» Του απαντάει: «Ναι, αισθάνομαι καλά, γέροντα». Του ξαναλέει: «Μήπως πεινάς?» Του απαντάει: «Όχι, γέροντα, δεν πεινάω». Τότε του λέει: «Λοιπόν, να τρως το ένα καρβέλι και 1/4 από το άλλο και κόψε το υπόλοιπο 1/4 στα 2 και φάε το μισό και άφησε το άλλο μισό». Έτσι και έκανε. Του λέει ο Αβάς: «Πεινάς, Δοσίθε?» Και απαντάει: «Ναι, γέροντα, πεινάω λίγο». Μετά από λίγες μέρες πάλι του λέει ο Αβάς Δωρόθεος: «Πώς αισθάνεσαι, Δοσίθε, συνεχίζεις να πεινάς?» Το απαντάει: «Όχι, γέροντα, με την ευχή σου είμαι καλά». Του λέει: «Τότε άφησε και το άλλο μισό από το 1/4 του καρβελιού». Έτσι και έκανε. Πάλι μετά από λίγες μέρες του ξαναρωτάει: «Πώς αισθάνεσαι τώρα, μήπως πεινάς?» Απαντάει: «Αισθάνομαι καλά, γέροντα». Του λέει: «Κόψε το άλλο 1/4 στα 2 και φάε το μισό και άφησε το άλλο μισό». Και έκανε κατά τον ίδιο τρόπο. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, λίγο-λίγο από 6 λίτρες, κατέληξε να τρώει 8 ουγγές. Γιατί και το φαΐ είναι συνήθεια. Ήταν δε αυτός ο νέος πολύ ικανός σε κάθε τι που έκανε.
υπηρετούσε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, έτσι ώστε καθένας να αναπαύεται με τον τρόπο που εκτελούσε τη διακονία του, γιατί τα έκανε όλα τέλεια. Και αν τύχαινε καμιά φορά να παραμελήσει κανέναν από τους αρρώστους ή να μιλήσει με θυμό, τα άφηνε όλα και πήγαινε στο κελάρι και καθόταν και έκλαιγε. Όταν λοιπόν πήγαιναν οι άλλοι διακονητές στο νοσοκομείο να τον παρηγορήσουν και δεν παρηγοριόταν, πήγαιναν και έλεγαν στον Αβάδο Ρώθεο: «Κάνε αγάπη γέροντα και μάθε τι έχει αυτός ο αδελφός, γιατί κλαίει και δεν ξέρουμε το λόγο». Και πήγαινε ο Αβάς Δωρόθεος και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει και του έλεγε: «Τι συμβαίνει, Δωσίθε, τι έχεις, γιατί κλαις?» Και απαντούσε: «Συγχώρεσέ με γέροντα, γιατί οργίστηκα και μίλησα άσχημα στον αδελφό μου». Και εκείνος του έλεγε: «Αλήθεια, Δωσίθε, δεν τρέπεσαι που οργίζεσαι και μιλάς άσχημα στον αδελφό σου? Δεν ξέρεις ότι στο πρόσωπό του είναι ο Χριστός και θλίβεις τον Χριστό?» Και αυτός έσκυβε κάτω κλαίγοντας χωρίς να μιλάει. Όταν ο Αβάς έβλεπε ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε: «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Σήκω να βάλουμε από τώρα αρχή. Ας αγωνιστούμε από τώρα και εμπρός και ο Θεός θα βοηθήσει». Αμέσως τότε, μόλις τ' άκουγε αυτά, σηκωνόταν και έτρεχε με χαρά στη διακονία του, σαν να έπαιρνε τη συγχώρεση πραγματικά από τον ίδιο τον Θεό. Όταν πια έμαθαν οι άνθρωποι του νοσοκομείου τη συνήθεια του αυτή, μόλις τον έβλεπαν να κλαίει, έλεγαν: «Τι τάχα έχει ο Δωσίθεος, μήπως έκανε κανένα σφάλμα?» Και έλεγαν στο μακάριο Δωρόθεο: «Γέροντα, πήγαινε στο κελάρι, έχεις δουλειά να κάνεις». Όταν λοιπόν ερχόταν στο κελάρι και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει, καταλάβαινε ότι θα είχε μιλήσει άσχημα σε κάποιον και του έλεγε: «Τι συμβαίνει, Δωσίθε, πάλι λείπησες στο Χριστό, πάλι οργίστηκες, δεν τρέπεσαι, δεν διορθώνεσαι λοιπόν?» Και αυτός παρέμενε πολλή ώρα κλαίγοντας. Όταν έβλεπε ο Αβάς ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε: «Σήκω, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Βάλε πάλι αρχή. Από τώρα και στο εξής προσπάθησε να διορθωθείς». Και αυτός αμέσως με εμπιστοσύνη έδιωχνε τη λύπη και έφευγε για το διακόνημά του. Έστρωνε δε τα κρεβάτια των αρρώστων πολύ ωραία και είχε τόση άνεση στην εξαγόρευση των λογισμών, ώστε πολλές φορές, καθώς περιποιόταν με επιμέλεια ένα κρεβάτι, έβλεπε το μακάριο Δωρόθεο να περνάει και το έλεγε: «Γέροντα, γέροντα, μου λέει ο λογισμός, στρώνεις ωραία το κρεβάτι». Και εκείνος το απαντούσε: «Αλίμον, αδελφέ μου, να που είσαι καλός υπηρέτης και έγινες και καλός δουλευτής, μήπως όμως έγινες και καλός μοναχός?» Επίσης, ποτέ δεν τον άφησε να προσκοληθεί σε κάποιο πράγμα ή σε οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο, γιατί τα δεχόταν όλα με χαρά και εμπιστοσύνη και υπάκουε πρόθυμα σε όλα. Όταν δεν χρειαζόταν ένα ρούχο, του έδινε το ύφασμα και εκείνος πήγαινε και το έβαβε με πολύ χάρη και επιμέλεια. Όταν το τελείωνε, του έλεγε: «Δωσίθε, το έραψες εκείνο το ρούχο?» Και απαντούσε: «Ναι, γέροντα, και το έραψα μάλιστα με πολύ τέχνη». Τότε του έλεγε: «Πήγαινε δώστο στον τάδε αδελφό ή στον τάδε άρρωστο». Και πήγαινε και το έδινε με πολύ προθυμία. Πάλι του έδινε άλλο ύφασμα και όμοια. Όταν το έβαβε με επιμέλεια και το τελείωνε, το έλεγε: «Δώστο στον τάδε αδελφό». Και αμέσως το έδινε. Και ουδέποτε πικράθηκε ή γόγγισε, ώστε να πει: «Γιατί αφού κάνω τον κόπο και το ράβω και το περιποιούμε τόσο, το παίρνει από μένα και το δίνει σ' άλλον?» Αλλά κάθε τι καλό που άκουγε, το έκανε με προθυμία. Μια άλλη φορά έφερε κάποιος από τους αποκρισάριους της Μονής ένα μαχαίρι κοφτερό και πολύ ωραίο, και ο Δωσίθεος το πήρε και το πήγε στον Αβά Δωρόθεο λέγοντας: «Ο τάδε αδελφός έφερε αυτό το μαχαίρι και το πήρα να το έχουμε αν το ευλογεί στο νοσοκομείο, γιατί κόβει πολύ ωραία το ψωμί». Ουδέποτε είχε αποκτήσει ο μακάριος εκείνος πράγμα καλύτερο από το μέτριο. Λέει λοιπόν στο Δωσίθεο: «Φέρτο να το δω αν είναι καλό». Και αυτός του το έδωσε λέγοντας: «Ναι, γέροντα, είναι πολύ κοφτερό για το ψωμί». Πραγματικά το έβλεπε και ο ίδιος ότι ήταν χρήσιμο για την περίπτωση, αλλά επειδή δεν ήθελε να έχει ο Δωσίθεος προσπάθεια σε οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο, δεν θέλησε να το κρατήσει. Το ρωτάει λοιπόν: «Δωσίθε, τόσο πολύ σου αρέσει? Θέλεις να είσαι δούλος αυτού του μαχαιριού και όχι του Θεού? Πραγματικά, Δωσίθε, σου αρέσει τόσο ώστε να προσκοληθείς αυτό το μαχαίρι? Δεν τρέπεσαι που θέλεις να σε εξουσιάζει τούτο το μαχαίρι και όχι ο Θεός?» Αυτός άκουγε χωρίς να απαντάει, μόνο έσκυψε το κεφάλι σιωπηλά. Ύστερα, αφού τον ουθέτησε αρκετά, του λέει: «Πήγαινε βάλτο στη θέση του και ούτε να τα αγγίξεις». Και τόσο πολύ τήρησε αυτή την εντολή, ώστε ούτε για να το δώσει σε κάποιον άλλον δεν το πιάνε. Αλλά ενώ όλοι οι άλλοι διακονητές το χρησιμοποιούσαν, μονάχα αυτός δεν το άγγιζε. Κι όμως ποτέ δεν είπε: «Γιατί μόνο εγώ και όχι άλλοι?» Αλλά όλα όσα άκουγε τα έκανε με χαρά.
Έτσι πολιτεύτηκε το λίγο χρόνο που έζησε στο μοναστήρι, γιατί έζησε μόνο περίπου 5 χρόνια και κοιμήθηκε μέσα στην υπακοή, χωρίς να κάνει ούτε ένα θέλημά του σε τίποτα, χωρίς να κάνει τίποτα από προσπάθεια. Όταν δε αρρώστησε και έκανε αιμόπτυση, γιατί πέθανε από φυματίωση, άκουσε από κάποιον ότι τα μελάτα αυγά ωφελούν πολύ τους φυματικούς. Το ήξερε βέβαια αυτό και ο Μακάριος Δωρόθος και ήθελε πολύ να θεραπευτεί ο Δοσήθεος, αλλά από τις πολλές έννοιες που είχε δεν του ήλθε στο νου. Του λέει λοιπόν ο Δοσήθεος: «Γέροντα, θέλω να σου πω για κάτι που άκουσα ότι θα μου κάνει καλό, αλλά δεν θέλω να μου δώσεις από αυτό επειδή με ενοχλεί ο λογισμός μου». Και εκείνος του λέει: «Πες μου, τι είναι αυτό, Δοσήθε, πες μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα?» Και του λέει: «Δώσε μου το λόγο σου ότι δεν θα μου το δώσεις, επειδή όπως σου είπα, με ενοχλεί γι' αυτό ο λογισμός μου». Το απαντάει: «Καλά, θα κάνω όπως θέλεις». Τότε του λέει: «Άκουσα κάπου ότι τα μελάτα αυγά κάνουν καλό στους φυματικούς, αλλά για την αγάπη του Κυρίου, αν είναι ευλογημένο, μη μου δώσεις να φάω, εφόσον δεν το σκέφτηκες μόνος σου, αλλά το προκάλεσε ο λογισμός μου». Το απαντάει: «Καλά, αφού δεν θέλεις, δεν σου δίνω, μη στεναχωριέσαι». Φρόντιζε όμως, αντί για αυγά, να του δίνει άλλα φαγητά που τον ωφελούσαν, επειδή του είχε πει: «Με ενοχλεί ο λογισμός μου για τα αυγά». Βλέπετε, αν και είχε τέτοια αρρώστια, αγωνιζόταν ενάντια στο θέλημά του. Διατηρούσε δε πάντα τη μνήμη του Θεού, γιατί ο Αββάς Δωρόθος τον είχε μάθει να λέει πάντοτε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», και ανάμεσα σε δύο τέτοιες ευχές να παρεμβάλλει: «Ιέ του Θεού, βοήθησέ με». Προσευχόταν λοιπόν διαρκώς με αυτή την ευχή. Όταν δε αρρώστησε, του λέει ο Αββάς Δωρόθος: «Δοσήθε, αγωνίσου για την ευχή. Πρόσεξε, μην τη χάσεις». Και αυτός απαντάει: «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, να εύχεσαι για μένα». Πάλι όταν βάρινε λίγο, του λέει: «Τι κάνεις, Δοσήθε, πώς πάει η ευχή, την κρατάς ακόμα?» Και απαντάει: «Ναι, γέροντα, με τις ευχές σου». Όταν όμως βάρινε περισσότερο, γιατί έφτασε σε τέτοια κατάσταση ώστε να το σηκώνουν με το σεντόνι, του λέει: «Πώς πάει η ευχή, Δοσήθε?» Τότε του λέει: «Συγχώρεσε με, γέροντα, δεν μπορώ πια να την κρατήσω». Το απαντάει ο Αββάς: «Άφησε την ευχή, μόνο κράτα στη μνήμη σου το Θεό και διατήρησε ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας του». Επειδή όμως υπέφερε πολύ, παράγγειλε στο μεγάλο γέροντα: «Γέροντα, δεν αντέχω πια, απόλυσέ με». Το απαντάει ο γέροντας: «Κάνε υπομονή, παιδί μου, γιατί το έλεος του Θεού πλησιάζει». Ο Μακάριος Δωρόθεος όμως τον έβλεπε να υποφέρει πολύ και το φρόντιζε έτσι ώστε να μην ζημιωθεί η ψυχή του. Πάλι μετά από λίγες μέρες λέει στο γέροντα: «Δέσποτά μου, δεν αντέχω πια». Τότε του λέει ο γέροντας: «Εύχομαι να πορευτείς με ειρήνη, να αξιωθείς να στέκεις μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Τριαδικού Θεού και να πρεσβεύεις και για μας». Όταν άκουσαν οι αδελφοί την απόκριση του γέροντα, άρχισαν να γανακτούν και να λένε: «Τι καλό έκανε τέλος πάντων, ή ποια ήταν η πνευματική του εργασία ώστε να ακούσει τέτοια λόγια?» Γιατί πραγματικά δεν τον έβλεπαν ούτε να νηστεύει 2-2 μέρες, όπως έκαναν μερικοί από τους εκεί μοναχούς, ούτε να αγρυπνεί πριν από την καθορισμένη αγρυπνία. Αλλά ούτε και στην αγρυπνία πήγαινε από την αρχή, αλλά μετά τη δεύτερη κατά σειρά ακολουθία. Ούτε τον έβλεπαν να κάνει καμιά άσκηση. Αντίθετα, τον έβλεπαν να τρώει, αν τύχαινε, λίγο από τη σούπα των αρρώστων, και αν περίσευε, κανένα κεφάλι από ψάρι ή κάτι παρόμοιο. Και όπως είπα, υπήρχαν εκεί μοναχοί που για πολύ καιρό νήστευαν 2-2 και έκαναν διπλές αγρυπνίες και ασκήσεις. Γι' αυτό όταν άκουσα να δίνει τέτοια απόκριση ο γέροντας σε μοναχό νεότερο που είχε μόνο 5 χρόνια στο μοναστήρι, ταράχτηκαν, γιατί δεν ήξεραν την πνευματική εργασία του και την τέλεια υπακοή του, και ότι ποτέ δεν έκανε έστω και ένα θέλημά του και την αδιάκριτη υπακοή του, και πως όταν τύχαινε να του πει ο Μακάριος Δωρόθεος στα αστεία να κάνει κάτι, πήγαινε τρέχοντας και το έκανε, χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Παρά τους κανονισμούς, από συνήθεια μιλούσε δυνατά. Μια μέρα λοιπόν ο Μακάριος Δωρόθεος του λέει αστειευόμενος: «Σου χρειάζεται βουκάκρατο, Δοσήθε. Πήγαινε λοιπόν και πάρε». Εκείνος μόλις τ' άκουσε, πήγε και έφερε μια μπουκάλα κρασί και ψωμί και του τα έδινε να τα ευλογήσει. Ο δε Αββάς, μη εννοώντας, τον παρατηρούσε παραξενεμένος και του λέει: «Τι θέλεις?» Το απαντάει: «Με πρόσταξες να πάρω βουκάκρατο, ευλόγησέ το». Τότε του λέει: «Ανόητε, εγώ στόπα επειδή φωνάζει σαν τους γότθους, γιατί και αυτοί όταν θυμώνουν έτσι φωνάζουν. Γι' αυτό σου είπα, πάρε βουκάκρατο, γιατί και εσύ σαν γότθος φωνάζεις». Μόλις λοιπόν άκουσε αυτά, έβαλε μετάνοια και πήγε πίσω.
Μια άλλη φορά έρχεται και το ρωτάει για το νόημα κάποιου χωρίου της Αγίας Γραφής, γιατί άρχισε από την πολύ καθαρότητα να κατανοεί μερικά νοήματα της Αγίας Γραφής. Ο Αββάς όμως δεν ήθελε ακόμα να τον ανεβάσει σε αυτά τόσο νωρίς, αλλά μάλλον να τον προφυλάξει με την ταπείνωση. Όταν λοιπόν το ρώτησε, το απάντησε: «Δεν ξέρω». Εκείνος πάλι, επειδή δεν κατάλαβε το πνεύμα του, ήρθε και τον ξαναρώτησε για άλλο κεφάλι. Τότε του είπε: «Δεν ξέρω». Πήγαινε και ρώτησε τον ηγούμενο. Και αυτός πήγε, χωρίς να βάλει τίποτα στο νου του. Ο Αββάς Δωρόθεος όμως είχε πει προηγουμένως στον ηγούμενο κρυφά: «Αν έρθει ο Δωσήθεος, να του εξηγήσεις κανένα γραφικό χωρίο, να τον αποπάρεις λίγο». Μόλις λοιπόν πήγε και το ρώτησε, άρχισε να τον αποπέρνει λέγοντάς του: «Δεν κάθεσαι στην ησυχία σου, αφού δεν ξέρεις τίποτα? Και τολμάς εσύ να ρωτάς για τέτοια θέματα και δεν σκέπτεσαι τη βρωμιά σου?» Αφού του είπε και άλλα παρόμοια, τον έδιωξε, δίνοντάς του και δύο μπάτσους. Ο Δωσήθεος γύρισε πίσω στον Αββά Δωρόθεο, δείχνοντάς του τα κόκκινα από τους μπάτσους μάγουλά του και λέγοντας: «Τις άρπαξα και μάλιστα γερές». Και δεν του είπε: «Γιατί δεν με διόρθωσες εσύ, αλλά με έστειλες στον ηγούμενο?» Δεν του είπε τίποτα τέτοιο, αλλά δεχόταν όσα του έκανε με εμπιστοσύνη και τα έκανε χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Και όταν τον προβλημάτιζε ο λογισμός του, με τόση σιγουριά δεχόταν όσα άκουγε και έτσι τα τηρούσε, ώστε δεν χρειαζόταν ποτέ πια να ρωτήσει για τον ίδιο λογισμό. Επειδή λοιπόν μερικοί πατέρες δεν γνώριζαν τη θαυμαστή πνευματική εργασία του, γόγγιζαν για την απόλυση που του έκανε ο γέροντας. Όταν όμως θέλησε ο Θεός να φανερώσει τη δόξα που ετοιμάστηκε για αυτόν στον ουρανό, χάρη στην Αγία εκείνη υπακοή και το χάρισμα που είχε ο μακάριος Δωρόθεος, αν και μαθητής ακόμα, να σώζει ψυχές, αυτός που οδήγησε το Δωσήθεο τόσο σωστά και σύντομα στο Θεό, τότε λίγο μετά από το μακάριο θάνατό του, κάποιος από τους Αγίους, μεγάλος γέροντας, περαστικός από εκεί, θέλησε να δει τους Αγίους του κοινοβίου που είχαν κοιμηθεί και παρακάλεσε τον Θεό να τους αποκαλύψει σε αυτόν. Και τους είδε σε όραμα όλους μαζί να στέκονται σαν σε χορό και ανάμεσά τους να βρίσκεται και κάποιος νεότερος και σκεπτόταν: «Άραγε, ποιος να είναι αυτός ο νέος που είδα να βρίσκεται ανάμεσα στους πατέρες?» Και όταν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όλοι κατάλαβαν πως ήταν ο Δωσήθεος και δόξασαν τον Θεό, θαυμάζοντας πως κατόρθωσε με τέτοια προϊστορία και τέτοιο προηγούμενο τρόπο ζωής να αξιωθεί να φτάσει σε τέτοια μέτρα και μάλιστα σε τόσο λίγο χρόνο, μόνο με το να κρατήσει την επακοή και να κόψει το θέλημά του. Περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για